Καλημερίζω τον κύριο Φαραντάκη Αλέξανδρο. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πάντως σε αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς, με αυτό σας το μήνυμα επιστολή και απέναντι σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κικίλιας, δεν έχουν καμία σχέση, κύριε Φαραντάκη. Δεν είναι πρέπον να λες άλλα και να πράττεις άλλα. Να θέλεις να περάσεις μια άλλη εικόνα και να επικρατεί μια άλλη εικόνα. Δεν είναι πρέπον να το κάνει. Γι' αυτό προπαντός και που είναι υπουργός. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους πυροσβέστες. Ξέρετε, με την πολιτική μας ηγεσία τους έχουμε συναντήσει μία φορά στα 5 χρόνια τον κύριο Τουρνά. Μία φορά τον Γενικό Γραμματέα που δεν ήταν το ραντεβού μας. Τέλος πάντων αυτόν μία φορά και τον Κικίλια μόλις ανάλαβε τον υπουργό μας άλλη μία φορά. Και με τα λεγόμενα του υπασπιστή του κυρίου Τουρνά δεν θα τους ξαναδείτε. Πώς λοιπόν εσύ λες αυτά που λες ότι στηρίζεις οι πυροσβέστες και δεν κάθεσαι σε ένα τραπέζι να λύσεις τα προβλήματα. Και να λύσεις, υπάρχουν προβλήματα που δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ. Μα δεν επιβαρύνεται κανένας να λύσει προβλήματα τα οποία είναι και λειτουργικά. Είναι λειτουργικά στον απλό πυροσβέστη. Δυστυχώς, έχουμε αυτή τη συμπεριφορά της πολιτικής μας ηγεσίας, το σύνολο της πολιτικής μας ηγεσίας, και γι' αυτό το λόγο και εμείς κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Μάη, τη 18 του μηνός έχουμε άλλη και θα ξαναπάμε και σε άλλη μέχρι να καταλάβουν και να σκύψουν στα προβλήματά μας. Δεν μπορεί να κραφιέται όλο το σύστημα εις το φιλότιμο του πυροσβέστη. Δεν γίνεται να δουλεύει ο πυροσβέστης και να μην αμείβεται. Δεν γίνεται να δουλεύει ο πυροσβέστης και να κινδυνεύει σωματική του ακεραιότητα. Με αυτή την υπερεργασία που περάσανε με τον νόμο Χαρδαλιά. Την ανεξέλεκτη επιφυλακή. Σήμερα τριάρι καλούνε τον κόσμο μέσα. Βάνουνε κόσμο, βάνουνε στελεχώνουνε περιπολικά, διότι έχουνε φόβο οι αξιωματικοί μην πάθουνε ζημιά. Τι ζημιά θα πάθουνε? Από είναι τα περιπολικά διασκορπισμένα ανά την επικράτεια. Και θέλουν επιπλέον, πάρτε κόσμο να μην έχουμε πρόβλημα. Να στελεχώσετε όχι ένα περιπολικό, 4 περιπολικά, 5 όσα μπορείτε. Αλλά να πάρετε κόσμο. Δεν μπορεί να σχολάω εγώ το πρωί και μετά από ένα 8ωρο παρανόμως να με φέρνει στην υπηρεσία και να μην έχω τη στοιχειώδη ανάπαυση. Καταλάβετε. Βασικά, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτό το μοτίβο. Βασικά, γιατί στο τέλος θα θρηνήσουμε και πυροσβέστες. Ένα σύστημα το οποίο, κύριε Φαραντάκη, λέτε ουσιαστικά ότι είναι τρύπιο και μπάζει από πάρα πολλές πλευρές σε ό,τι έχει να κάνει με την πυροπροστασία και με τις υπηρεσίες και το πώς εσείς το βιώνετε από τη δική σας την πλευρά από τις 10-15 Απριλίου ή επίσημα 1η του Μάη αντιπυρική περίοδο μέχρι και το τέλος αυτής. Σαφώς. Αλλά εδώ τι να πω τώρα. Ο ίδιος λέει ότι διευρύνεται η αντιπυρική περίοδο. Γιατί λοιπόν δεν την διευρύνανε και να πάρουν τους εποχικούς από τις αρχές του Απρίλη, καθώς γνωρίζανε ότι τα συμβάντα ξεκινήσανε πολύ νωρίτερα. Γιατί? Από περιμένανε πού, ένα μήνα μετά πήρανε να τσιπάρουν? Γιατί να χάσουν ένα μήνα? Και να πεις ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε προκήρυξη γιατί θέλουμε διαγωνισμούς. Μα εδώ έχεις έτοιμο προσωπικό. Με εμπειρία 5-6 ετών. Αύριο το πρωί αλλάζεις τη σύμβαση και τους βάνεις μέσα. Και δουλεύουν όπως δουλεύει και ο πενταετής και μόνιμο. Το οικονομικό και κόστος. Και έχουμε ξεμπλοκάρει όλο το σύστημα. Αλλά καταλαβαίνετε από την άλλη πλευρά ότι το οικονομικό κόστος τους κρατάει έτσι. Δεν είναι το οικονομικό κόστος. Αυτό είναι ένα παραμύθι που μας λένε. Αλλά. Γιατί, και θα σας πω και γιατί. Γιατί αν δείτε, κάθε χρόνο βγαίνουν κονδύλια για τσιδήμους, για την πυροπροστασία, για καθαρισμό δασών στον τομέα ευθύνη τους και ούτω καθεξής.
διαχρονικά το φωνάζαμε από τότε που κάναμε αγώνα και εμείς να τακτοποιηθούμε, που τακτοποιηθήκαμε μετά από χίλια βάσανα. Το ίδιο τον λέμε και τώρα. Αυτά τα χρήματα πάρετε κόσμο. Μην τα δώσετε στους δήμους να τα κάνουν ψηφοθυρικούς σκοπούς. Έχετε δει σε κανένα δήμο που να έχει, αν δεν έχετε δει, να έρθετε να σας δείξω εγώ δάση που έχουν τομέας ευθύνης του Δήμου και δεν έχουν ακουμπήσει ούτε το δαχτυλάκι του. Αλλά κατά τα άλλα κυνηγούν τους πολίτες αν ένα οικόπεδο δεν το έχουν καθαρίσει. Δηλαδή ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Μα εδώ το παράλογο, με συγχωρείτε τώρα κύριε Φαραντάκη, αλλά εδώ το παράλογο, έτσι όπως εσείς το κουβεντιάζετε και το παρουσιάζετε, πάει πολύ πίσω και φαίνεται ότι να έχει, όπως το ακούμε, μια πάρα πολύ μεγάλη στρέβλωση. Μα οι Δήμοι φωνάζουν ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Όποιος νομίζει στα λεγόμενά μου ότι μπορεί με επιχειρήματα να τα αντιστρέψει, εδώ είμαστε. Δεν σας κατηγορώ, απλά λέω το εξής. Όχι εσείς. Ναι, ναι. Λέω ο κόσμος που ακούει. Οι Δήμοι μέχρι σήμερα λένε ότι, ξέρετε, είναι πολύ φιδουλοί από το κεντρικό κράτος με αυτά τα οποία μας δίνουν, αν μας δώσουν, σε ό,τι έχει να κάνει με την πυροπροστασία. Οι περιφέρειες, πανελλαδικό είναι αυτό, δεν είναι μόνο για την Κρήτη. Οι περιφέρειες, ακριβώς, οι περιφέρειες λένε από τη δική τους την πλευρά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πυροπροστασία, εδώ τα φέρνουμε δύσκολα. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε πάνω σε αγκάθια, γιατί η έλλειψη χρηματοδότησης δεν μας βοηθάει. Δεν έχουμε πλέον και τους πόρους με ιδία μέσα να προχωρήσουμε σε όλα αυτά. Έρχονται... Το να λαμβάνουν συμβούλους και να πληρώνουν χιλιάδες ευρώ έχουν. Το να αυξάνουν τα ρεύματα τη στιγμή που δεν αυξάνονται ή τα νερά, μπορούν και το κάνουν αυτό, και κατά τα άλλα δεν έχουν. Λένε οι δασικοί από την άλλη την πλευρά ότι, ξέρετε, εδώ και τα δασαρχεία αντιμετωπίζουν προβλήματα ανά την Ελλάδα. Είναι υποστελεχωμένα. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι όπως θα έπρεπε σε ό,τι έχει να κάνει με την πυροπροστασία. Και έρχεστε εσείς μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Κικίλια με αυτά τα οποία έχει αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό, συμπτωματικά, δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό, και λέτε ότι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ και λεφτά δίνονται, αλλά πάνε για ψηφοθυρικούς λόγους από τους Δήμους και εκμεταλλεύονται διαφορετικά είτε από τις περιφέρειες. Εδώ, αν ήθελε το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, γιατί δεν είναι οικονομικό το θέμα, θα μπορούσε να είχε στελεχώσει πολύ καλύτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες, να μην είχε κανένας θέματα και προβλήματα, έτσι ώστε να φτάνουμε όλοι μας προκειμένου να τρέχουμε για τις φωτιές. Εγώ σε ελεύθερη μετάφραση αυτό αντιλαμβάνομαι. Έτσι είναι ακριβώς. Αυτοί τη στιγμή που λένε ότι δεν έχουν χρήματα να στελεχώσουν, πάνε και νοικιάζουν τόσα ελικόπτερα ή μικρά αεροπλανάκια, τα οποία δεν είναι χρήσιμα. Δεν το λέω εγώ, το λένε στρατηγοί, είναι από στρατεία σε δημοσιεύματα, τα οποία έχουν, είναι μέσα στο παιχνίδι, βλέπουν. Και δεν μπορούν να. Δηλαδή, για ένα αεροπλάνο, παίρνουν ένα αεροπλανάκι και βάνει ένα τόνο, δύο τόνου νερό. Το ρίχνει. Μετά πρέπει να πάει στο αεροδρόμιο να προσγειωθεί, να γεμίσει, να σηκωθεί, να έρθει. Δεν είναι όπως το στυλ το Καναντέρ, δεν είναι όπως το ελικόπτερο, όπως είναι το Έριξον, που θα πάει στη θάλασσα από πάνω να τραβήξει το νερό του και να φύγει. Αντί να λιγοστέψουν αυτά, να πάρουν προσωπικό, να πάνε στην πρόληψη. Στην πρόληψη! Mm. Με την πρόληψη θα γλιτώσουν πάνω από τα μισά χρήματα. Άμα υπάρχει πρόληψη, υπάρχει, είναι η αρχή. Τι σημαίνει για εσάς πρόληψη, μπορείτε να μου το μεταφράσετε? Η πρόληψη, πάνε το χειμώνα, καθαρίζουν τα δάση. Όταν λοιπόν σε ένα δάσος, κάτω από τα κυπαρίσια ή από τα πεύκα, είναι όλα καθαρά, δεν υπάρχει κάψιμη ύλη και δυσκολεύει τη φωτιά. Τώρα, αν πάμε σε ένα που είναι πεύκα, θα δείτε κλαδιά, θα δείτε άλλα κλαδιά από κάτω, θα δείτε τους πευκοβελώνες, θα δείτε τόση καύσιμη ύλη, η οποία είναι μαρουταποθήκη μέσα στα πεύκα. Πώς λοιπόν να μην γίνει φωτιά, πώς να μην δημιουργηθεί φωτιά? Όταν όμως έχεις την πρόληψη, πιάνεις τον τομέα σου, το δάσος, το καθαρίζεις, δεν υπάρχει από κάτω καύσιμη ύλη, που επήγαινε σε ένα δάσος που έχει πεύκα και καθάρισε.
πήγαινε, βάλε φωτιά, βάλε οτιδήποτε θέλεις από κάτω. Να δεις, δεν μπορεί να πάρει φωτιά. Όταν δεν υπάρχει κάψιμη ύλη, φωτιά δεν παίρνει. Και όμως δεν το κάνουνε. Πάμε να απευθεία στην καταστολή. Η καταστολή όμως στοιχίζει. Γιατί όταν πετούν τα ελικόπτερα, πετούν τα αεροπλάνα, κοστίζουν χρήματα. Πόσο θέλει να κοστίσουν 2.000, 3.600 είναι τα κενά. 4.000 όταν γίνει και η πρόσληψη δικιά μας το 11, πήραν 4.000 άτομα προσωπικό. Φαντάζεστε το 11 να μην, μετά από αγώνες, να μην καταφέραμε να μπούμε 4.000 άτομα στο πυροσβεστικό σώμα, τι θα γινότανε? Κύριε Φαραντάκη, όταν λέτε ότι ξέρετε, έχουμε αυτή την ώρα 3.600 κενά σε ό,τι έχει να κάνει με την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι πυροσβέστες πενταετούς σύμβασης μαζί με τους συμβασιούχους, πώς είσαστε? Είμαστε γύρω στις 5.000. Είσαστε γύρω στις 5.000. 4.500. Ωραία. Θα μπορούσατε εσείς από τη δική σας την πλευρά, για να καταλάβω, να αναλάβετε μαζί με άλλες υπηρεσίες αυτό το έργο, εφόσον ήσασταν στην υπηρεσία στο κομμάτι της πρόληψης? Αυτό το έργο το αναλαμβάνει το πυροσβεστικό προσωπικό, όλο το προσωπικό. Δεν μπορεί να πας σε μια κατηγορία. Καταλάβετε. Πόσα θα κάνεις διαχωρισμό στο προσωπικό? Όχι, εννοώ σαν υπηρεσία πυροσβεστική. Δεν λέω μόνιμος μαζί με τον Παίρνουν, πήρανε, έχουν πάρει τώρα τα δασοκομάντα την ΕΜΟΔΕ. Πήρανε 750 άτομα. Είχανε πάρει άλλη μια προκήρυξη. Είχανε πάρει άλλους τόσους. Το χειμώνα τι κάνουνε, ξέρετε? Πού να ξέρω. Βλέπετε. Τι κάνετε? Ούτε στην υπηρεσία που είναι τα οχήματα που βγαίνουν οι εξόδοι δεν είναι. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Κάθονται εκεί, κάνουν ασκήσεις, κάνουν εκπαίδευση. Εκπαίδευση τρέξιμο, μη φανταστείτε. Κάνουν την εκπαίδευση, κάνουν την εκπαίδευση και μένουν εκεί. Ούτε να βοηθήσουν τις υπηρεσίες. Να πάνε να τους φέρουν στις υπηρεσίες που υπολειτουργούν και υπηρεσίες και δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Μάλιστα. Εσείς τους καταθέτε... Δηλαδή, σε ένα νομό Χανίων, το βράδυ κάνουν βάρδια 7-8 άτομα. Πιστεύετε εσείς μια πόλη με 100.000 άτομα καλύβονται με 7 άτομα και 8 άτομα προσωπικό, που μπορεί να είναι και λιγότεροι τώρα? Μπορεί να καλυπτεί? Μάλιστα. Ή η ΠΥΥΨΛΟ Βρυσών, που είμαι κι εγώ, έχει το μεγαλύτερο τομέα σε εθνική οδό. Λοιπόν, με 4 άτομα ή 3 άτομα μπορεί να βγάλει υπηρεσία? Κύριε Φαραντάκη, άμα τύχει ένα τροχαίο, πρέπει να φύγει το διασωστικό και να φύγει άλλο ένα αυτοκίνητο. Δασικό ποιο θα φύγει? Η αλήθεια είναι ότι τα καθήκοντά σας είναι ποικίλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Φαραντάκη, να με συγχωρείτε. Υπάρχει τόσο έργο το οποίο μπορεί να γίνει. Υπάρχουν τόσες και νέες θέσεις οι οποίες μπορούν να καλυφθούν. Υπάρχουν τόσες δουλειές στο κομμάτι της πρόληψης που θα έπρεπε να γίνουν. Γιατί αυτή η άρνηση, και από την άλλη, από τη μία της πολιτικής ηγεσίας και από την άλλη, πείτε μου, η βοήθεια, η άσκηση πιέσεων είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε από την περιφέρεια, είτε από τους φορείς σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, είτε από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους όλων των κομμάτων, γιατί η πυρόσβεση και η προστασία μας δεν έχει να κάνει ούτε με τους πράσινους, ούτε με τους κίτρινους, ούτε με τους φούξια. Για ποιο λόγο λοιπόν όλα αυτά δεν πάνε μπροστά την ώρα που πρέπει? Τι είναι αυτό που τους σταματά? Δεν ξέρουν να το κάνουν ή δεν θέλουν, κύριε Φαραντάκη, κατά την εκτίμησή σας? Εγώ είμαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά και συνδικαλιστικά στην Ομοσπονδία τώρα είμαι πάνω από 20 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε, έχουν περάσει πολιτικές ηγεσίες, φυσικές ηγεσίες, ατελείωτες. Δυστυχώς, να το πω, θα το πω, δεν είναι, αυτό βλέπω εγώ, άρνηση, δεν ενδιαφέρονται. Αν κάποιοι ενδιαφέρονται, οι πολλοί τους τρώναν. Δεν υπάρχει το ενδιαφέρον αυτό. Διαχρονικά με όλες τις πολιτικές ηγεσίες που τους λέγαμε που δεν έχουμε δουλειά και προσπαθούσαμε να μπούμε στη δουλειά,
είπα, πήγαινετε με στα δάση να δουλεύουμε στα δάση, να καθαρίζουμε πρόληψη και καταστολή. Τίποτα. Τίποτα. Νομίζω... Και τώρα έχουν τους συμβασιούχους έτοιμο προσωπικό, δουλεύουν 6 μήνες, έχουν και ένα ταμείο 3 μήνες 9. Είναι μισό το μηνιάτικο βέβαια, δεν είναι ολόκληρο. Είναι 8 μηνιάτικα πες, και για 4 μήνες, που στην ουσία είναι 3, δεν τους δίνουν αυτά τα λίγα χρήματα. Μην μπούμε τώρα στη διαδικασία το πώς τα χρήματα και ούτω καθεξής, γιατί είναι αμαρτωλή ιστορία. Μάλιστα. Ένα ελικόπτερο λιγότερο από αυτά τα ελικόπτεράκια και τα αεροπλανάκια, όχι τα Ericsson που είναι η κορφή και τα Canadair, τα άλλα όμως είναι μηδαμινά. Με όλα αυτά θα κάνανε τη δουλειά του. Αλλά η εικόνα που μου δείχνει εμένα απλώς σαν άνθρωπο, όταν βλέπω τέτοια αντιμετώπιση, δεν θέλουμε να σώσουμε το δάσος. Δεν θέλουμε να σώσουμε το οξυγόνο που τραβάει ο κόσμος. Δεν το θέλουμε. Γιατί αν το θέλαμε, θα κάναμε πράξεις που θα φέρνανε αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς βλέπετε εσείς από τη μεριά σας σαν δημοσιογράφος κάτι, ένα ενδιαφέρον, μόνο λόγια. Λόγια. Καλή είναι η τεχνολογία, ναι, είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο τεχνολογία, τώρα είμαστε με τα ντρόν, παρακολουθούμε, καλό είναι, στο προσωπικό. Ναι, που έπρεπε να ξεκινήσουν από το προσωπικό. Δεν είσαστε κατά της τεχνολογίας. Για να φέρεις αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, πας μέσω του προσωπικού. Όταν λοιπόν το προσωπικό το καταπονείς, όσο και φιλότιμο και να έχουν, δεν είναι μηχανή, είναι ανθρώποι. Και οι δυνάμεις είναι συγκεκριμένες. Είναι συγκεκριμένες. Κύριε Φαραντάκη. Δεν μπορούσαν να παίρνουν τον κόσμο απείς, φεύγανε τον Νοέμβρη, τον Οκτώβρη, να τους παίρνουν στα δάση, να τους δίνουν ένα μηνιάτικο, να κάνουν έτσι καθαρισμούς, να προστατεύουν κοντά στις δρόμους όπου είναι δρόμοι. Τώρα εισαλεύεις στο δρόμο, είναι τα χόρτα βουνό, πετάς ένα σπίρτο και έβαλες φωτιά. Όταν λοιπόν όμως έχεις καθαρίσει μια ναχτίνα από το δρόμο 50 μέτρα, ο άλλος το σκέφτεται να κατεβεί από το δρόμο, να πάει εκεί που είναι η καύσιμη ύλη, να βάλει φωτιά και να φύγει. Το σκέφτεται. Από το δρόμο πετάς το τσιγάρο, πετάς ένα στουπί, έβαλες φωτιά, γύρευε τον Παναγί. Τέλος. Κύριε Φαραντάκη, απόλυτα σαφής, δεν έχω να ρωτήσω τίποτα. Αν τα ακούσει ο κύριος Κικίλιας ή του τα μεταφέρουνε, ακόμα καλύτερα. Οι συμβουλάτορες είναι που καταδικάζουν την όλη διαδικασία και δεν τον δίνουν, γιατί δεν είναι το επάγγελμα του πυροσβέστης. Νομίζω ότι ο κύριος Τουρνάς δεν ήταν πυροσβέστης. Άμα του πεις για τα F-16 και όλα αυτά, είναι μάστορας, ήταν αρχηγός, ήταν γνώστης. Την πυροσβεστική δεν γνωρίζει. Έχει λοιπόν κάποιους συμβουλάτορες που οι συμβουλάτορες δίνουν κατευθύνσεις, τον επάνε εκεί που θέλουν. Το βασικό είναι αυτό που είπατε. Και γίνεται το παιχνίδι όπως θέλουμε. Το βασικό είναι αυτό που είπατε στην αρχή. 5 χρόνια τους έχετε συναντήσει από μία φορά και το μήνυμα που σας στείλανε, τουλάχιστον από το γραφείο, το περιβάλλον του κυρίου. Του κυρίου Τουρνά, όπως είπατε στην αρχή, ήταν ότι και δεν θα τους ξαναδείτε. Εντάξει, ναι. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω τι να πω, εσείς τα λέτε. Βλέπετε λοιπόν. Πώς λοιπόν θέλεις το καλό του σώματος. Έτσι. Μάλιστα. Το θέλεις το καλό του σώματος όταν τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους απαξιώνει. Ποταμός είστε. Δεν απαξιώνεται έτσι οι εκπροσώποι των εργαζομένων. Δεν μπορεί να μας απαξιώσει έτσι. Κανένας, όχι αυτός, κανένας. Εμείς είμαστε εκεί που ήμασταν, είμαστε καθαροί, η συνείδησή μας απόλυτα καθαρή, κάνουμε το χρέο μας στον απλό πυροσβέστη. Αλλά εδώ είναι ένα άλλο κεφάλαιο που δημιουργεί προβλήματα. Και να το γνωρίζετε, το μεγάλο κομμάτι που γίνεται και φταίει, είναι φταίει και ο συνδικαλισμός, εάν θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Γιατί οι εκπροσώποι των πυροσβεστών βάλουν αξιωματικούς. Μα τα συμφέροντα των αξιωματικών είναι τελείως διαφορετικά με αυτά του απλού πυροσβέστη.
δεν συμβαδίζουν. Και όμως βάλουν αξιωματικούς να τους εκπροσωπούν. Εμείς δεν έχουμε στον απλό πυροσβέστη αξιωματικούς, είμαστε οι απλοί των απλών. Και είμαστε για τους απλούς πυροσβέστες. Και είμαστε εκεί που είμαστε, είμαστε καταγγελτικοί και ας μας δίνουν ΕΒΕ και ας μας δίνουν ποινές, δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Έχουμε δίκιο και το δίκιο μας ψάχνουμε να το βρούμε. Και το βρίχνουμε το δίκιο μετά από πολύ καιρό, δεν έχει να κάνει. Και πάλι το δίκιο μας θα το βρούμε. Θα ταλαιπωρηθούμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα που δεν έχουν καταλάβει. Ότι η εποχική των εποχικών είναι η πολιτική. Ναι. Και όχι η απλή πυροσβέστα. Κύριε Φαραντάκη, ξέρετε, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα συνδικαλιστικά του σώματος. Εμένα με ενδιαφέρει σαν απλό πολίτη. Ποια είναι η δική μου η ασφάλεια. Και εσείς εδώ σήμερα ανοίξατε μια τεράστια τρύπα για τη δική μου την ασφάλεια. Με τα όσα λέει η πολιτική ηγεσία, μια τεράστια τρύπα που από την αρχή είπατε λυπάμαι, θα χρησιμοποιήσω τα δικά σας λόγια, ή το είπατε διαφορετικά, δεν είναι πρέπον να λες άλλα και να πράττεις άλλα, και το κλείνω εκεί. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Φαραντάκη, σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.